Καλή σας μέρα, κύριε Συντυχάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είστε βουλευτής Ηρακλείου στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι τόσο εσείς όσο και η οργάνωση βάσης του κόμματός σας στην Κρήτη θα έχει πολλή δουλειά μετά την επίσκεψη και του Πομπέου και όσα ανακοινώθηκαν. Ήσασταν και στα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, ήμουνα σε μια επίσκεψη προχθές. Και φαντάζομαι ότι μόνο καλό ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα, δεν θα πείτε εσείς. Εγώ θα σας πω φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Μάλιστα. Διότι τους Δαναούς και τα δώρα όταν φέρνουν πρέπει να τους φοβάσαι. Και ξέρετε, οι Δαναοί αλλάζουν πρόσωπα, μπορεί να αλλάζουν αρχηγούς, αλλά ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος, να εξυπηρετήσουν αυτό που επιδιώκουν, τα δικά τους συμφέροντα. Οι Αμερικανοί δεν ήρθαν εδώ πέρα ούτε για να φάνε καλυτσούνια και να πιούν ρακές. Η υποκρισία, εν πάση περιπτώσει, γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό και σε παλιότερες εποχές, έτσι, οι Αμερικανοί έχουν ένα και μόνο στόχο. Να μετατρέψουν τη χώρα και το νησί της Κρήτης βέβαια σε ένα ξέφραγο απέλη, σε ένα ορμητήριο πολέμων και μαγνήτη κινδύνων για τη χώρα μας. Και νομίζω ότι χθες δόθηκε από τα Χανιά, από την Κρήτη, αποστομική απάντηση, ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο, πρωτοφωντάζοντας όλοι ότι ο Πομπέο, οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, η Αμερικάνικη πολιτική και το ΝΑΤΟ είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρότατες ευθύνες και το μόνο που δεν έκανε ήταν να ανακηρύξει τη Σούδα σε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και από αυτή την άποψη αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες. Βέβαια, το δρόμο τον έστωσαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, με την λεγόμενη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον διαβολικό καλό Τραμπ, όπως είχε αποκαλέσει τότε ο Τσίπρας τον Τραμπ. Και φυσικά πάνω σε αυτά πατάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας πράξη αυτή τη στρατηγική συνεργασία, που ένα και μόνο στόχο έχει. Η παραπέρα εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτά τα σχέδια, μέσα από τη μεγαλύτερη πρόσδεση και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, της ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας, με τους στόχους και τις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ. Να μην έχουμε καλές σχέσεις με την Αμερική. Είναι μια υπερδύναμη. Ναι. Και ειδικά τώρα που έχουμε και τα προβλήματα με την Τουρκία. Ισχυροποιείται η θέση της Ελλάδας, δεν ισχυροποιείται εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής και των συζητήσεων με την Τουρκία. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο με την τουρκική προκλητικότητα. Δεν πιστεύω ότι θα βοηθήσει αυτή η συνεργασία. Η ιστορία μέχρι σήμερα τι έχει αποδείξει? Έχει αποδείξει ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Να το πάρουμε ιστορικά, με τη διχοτόμηση της Κύπρου, όπου το 45% είναι κατεχόμενοι. Ποιος ευθύνεται για αυτή την εξέλιξη? Να πάρουμε για τα Ήμια, να πάρουμε για το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, που θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ενοχλήθηκαν πάντως οι Τούρκοι με αυτές τις κινήσεις? Δηλαδή είχε κάποιο αποτέλεσμα προφανώς? Κοιτάξτε, το κριτήριο για μας και νομίζω και για τον ίδιο το λαό δεν είναι αν απλά ενοχλούνται οι Τούρκοι ή κάποιοι άλλοι. Ενοχλήθηκαν για παράδειγμα και οι Ρώσοι, οι οποίοι νομίζω ότι και παλιότερα έχουν πει ότι όπου υπάρχουν αμερικάνικες βάσεις και μας τοποποιούν αποτελούν στόχο και για μας. Άρα λοιπόν, εμείς δεν κοιτάμε απλά τι λένε οι Τούρκοι, ή τι μπορεί να λένε οι Ρώσοι, ή τι μπορεί να λένε οι Κινέζοι. Διότι ξέρετε, γίνεται μια σύγκρουση συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ρωσίας, που έχει να κάνει με τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου, έχουν να κάνουν με την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης. Είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι επιδιώκουν και αυτοί με τη σειρά τους να διεισδύσουν μέσω των δικτύων 5G. Στην Ευρώπη φυσικά, μέσω της χώρας μας και τα λοιπά, ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα σας έλεγε κάποιος, κύριε Συντυχάκη, ότι θα προτιμούσατε να μεγαλώσει το Ινστιρλίκ και να μην μεγαλώσει η Σούδα σε παρουσία αμερικανική, ή πώς βλέπετε ότι θα είναι μόνιμα το ελικοπτεροφόρο? Το ζητούμενο είναι εάν όλα όσα συμβαίνουν, εάν όλα αυτά τα δώρα, σε εισαγωγικά, που μας έφερε ο κύριος Πομπέο, είναι προς όφελος της ασφάλειας της χώρας, προς όφελος των λαών και του δικού μας λαού και του λαού της Τουρκίας. Ξέρετε, αυτή η σύγκρουση συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει να κάνει με τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Είναι φανερό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την επίσκεψη Πομπέο και όχι μόνο επιδιώκει δύο πράγματα. Η πρώτη επιδίωξη είναι να διασφαλιστεί η νατοϊκή συνοχή στην ευρύτερη περιοχή, γνωρίζοντας τους τριγμούς που έχει δεχτεί και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά της Γαλλίας που θέλει να παίξει ένα ηγεμονικό ρόλο. Και κατά δεύτερο λόγο, την υποστήριξη από την πλευρά της χώρας μας στο σχεδιασμό της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην περιοχή. Άρα λοιπόν οι Αμερικάνοι αυτό που θέλουν είναι να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα και πάντα να ξέρετε ότι αφήνουν ζητήματα σε εκκρεμότητα έτσι ώστε πάντα να τους δίνουν το δικαίωμα να επεμβαίνουν με τη μορφή της επιδιαιτησίας για να αξιοποιήσουν τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των λαών. Και η ελληνοτουρκική διένεξη έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα έλεγα ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γαλλία, να υπάρχει αυτή η διένεξη μεταξύ αυτών των δύο χωρών, προκειμένου μέσα από μια λογική υποτίθεται διευθέτησης εκκρεμών ζητημάτων να κάθουν στο τραπέζι, που όμως αυτό στην πράξη θα σημάνει να δώσουμε δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία και να εξυπηρετηθούν. Ήταν ξεκάθαρος πάντως ο Πρωθυπουργός ότι δεν συζητάμε τίποτα άλλο πλην της υφαλοκρηπίδας. Έτσι. Δεν θα τεθεί κάποιο άλλο θέμα. Κοιτάξτε, η ατζέντα, καταρχάς και την ατζέντα, εσείς γνωρίζετε ακριβώς τι συζητήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του του Υπουργού Εξωτερικών. Η ατζέντα είναι γενικώς άγνωστη. Έχουμε απλά κάποιες δηλώσεις αυτών των δύο. Και νομίζω ότι η επίσκεψη Πομπέο είχε τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο ποιο ήταν. Ήταν η αποβορά εξασφάλιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ως στρατιωτικός και επιχειρησιακός κόμβος προκειμένου να διασφαλίσουν οι Αμερικάνοι την οικονομική διείσδυση στα Βαλκάνια. Νοτιότερα φυσικά το ενδιαφέρον που έχουν δείξει για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας που τα παζαρεύει να τα πουλήσει η ελληνική κυβέρνηση στην ΩΝΕΞ, αμερικάνικη εταιρεία που έχει και τα ναυπηγεία της Ήρου, και στο νοτιότερο άκρο που έχει να κάνει με τη βάση της Σούδας, που φυσικά επεκτείνεται όλο και περισσότερο, με περισσότερες υποδομές, με επιχειρησιακές δυνατότητες. Το αναφέρατε και προηγουμένως, πλέον θα έχουμε τον μόνιμο λιμενισμό του αμερικανικού ελικοπτεροφόρου στην περιοχή της Σούδας, που προφανώς δεν έχει έρθει για ειρηνικούς σκοπούς. Προφανώς δεν έχει έρθει για να προστατεύσει την Κρήτη. Αντιθέτως, την έχει μετατρέψει σε ένα απέραντο αεροπλανοφόρο για να κάνει τι, αυτό που είπε ο κύριος Πομπέο. Δηλαδή, ότι πρέπει με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουμε την ρωσική διείσδυση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην Λιβύη και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, έχει να κάνει προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα λαϊκά συμφέροντα. Όχι. Ναι. Αυτό λοιπόν που απαιτεί ο λαός είναι καμία παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, εδώ και τώρα έξω από αυτή την εμπλοκή από αυτούς τους αμερικανονατοϊκούς και ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Αντιθέτως, η αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των λαών πέρα και έξω από αυτούς τους προστάτες, νομίζουμε ότι είναι αυτή που μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε στην υγεία. Επειδή μόνιμα θα είναι κάτω το ελικοπτεροφόρο, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι θα έχουν πολλή δουλειά οι σύντροφοί σας και εσείς στην Κρήτη τουλάχιστον. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί είδατε ο κύριος Συντιχάκης επισκέφθηκε και το κέντρο υγείας στο Βάμο, αν δεν κάνω λάθος, και είχατε και μια συζήτηση γενικότερη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα τώρα που είναι σε μια κρίσιμη φάση με την πανδημία του κορονοϊού. Είστε ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης σε σχέση και με τον κορονοϊό, αλλά και σε σχέση με την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Ικανοποιημένοι δεν είμαστε και προφανώς δεν είναι και οι εργαζόμενοι και οι νέοι με το άνοιγμα των σχολείων ή με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο έχουμε ήδη πει. Και φυσικά και εδώ εκφράζεται η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προτίμησε να υποτάξει αυτά τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να εξυπηρετήσει το μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο στην Κρήτη και όχι μόνο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κανένα από αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν εφαρμόστηκαν. 100% πληρότητα στα αεροπλάνα, 85% πληρότητα στα καράβια, συνοστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα πιστεύετε ότι το δεύτερο κύμα οφείλεται στον τουρισμό, ένα μεγάλο μέρος του δεύτερου κύματος? Προφανώς
Προφανώς η αιτία δεν είναι ο τουρισμός. Προφανώς και πρέπει να έχουμε τουρισμό. Προφανώς και πρέπει η χώρα μας να είναι δεκτική απέναντι σε οποιονδήποτε θέλει να έρθει στη χώρα μας και να περάσει καλά. Το ζήτημα είναι πώς διασφαλίζεις την υγεία και την ασφάλεια και αυτών που έρχονται στη χώρα μας, του ντόπιου πληθυσμού και φυσικά όλου του κόσμου που εμπλέκεται γύρω από αυτό που λέμε τουρισμό και επισιτισμό στην Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αθωράκιστο. Δόθηκε η ευκαιρία στην κυβέρνηση εδώ και 7 μήνες να πάρει μέτρα, όπως προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών, άλλου διοικητικού προσωπικού, να στελεχώσει ακόμα και τα κέντρα υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αποτελεί την ραχοκοκαλιά του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν το έκανε, προκειμένου να λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση. Αυτά αναδείχθηκαν και στην επίσκεψή μου με το κλιμάκιο της κομματικής οργάνωσης Χανίων στο κέντρο υγείας Χανίων. Και αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε ένα δεύτερο κύμα με πάρα πολλούς κινδύνους. Και συνεχίζει η κυβέρνηση να κουνάει το δάχτυλο στο λαό και κυρίως στην νεολαία ότι είναι δική τους ευθύνη, με αυτό το απερίγραφτο που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του, αυτοπροστασία ή καραντίνα. Δηλαδή πάλι έριξε την ευθύνη στο λαό και την νεολαία. Μιας και αναφερθήκατε. Ενώ η νεολαία απαιτεί και διεθνική στα σχολεία και στα πανεπιστήμια να διασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υγεία και την ασφάλειά τους, η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι οι μαθητές υποκινούνται. Ενώ είναι η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης που υποκινεί τους μαθητές, που αγωνίζονται και διεκδικούν τι, το αυτονόητο. Και σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Και όλο και περισσότερο μπαίνουν σε αυτή τη μάχη και εκπαιδευτικοί και γονείς. Δηλαδή να έχουν καθηγητές, να έχουν καθαρίστριες και να είναι 15 παιδιά ανά τμήμα. Μιας και αναφερθήκατε, κύριε Συνδικάκη, και στην νεολαία, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς σήμερα η εκπομπή είναι μισή ώρα διάρκεια. Έγινε θόρυβος με ένα σποτ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας που στοχοποίησε δημοσιογράφους. Και αν είναι το κρίνεται σωστό να στοχοποιούνται στις δημοσιογράφοι, όποιες απόψεις και αν έχουν, και γενικώς και για τις μαθητικές κινητοποιήσεις με το κλείσιμο των σχολείων. Είσαστε υπέρ των κινητοποιήσεων αυτών? Κοιτάξτε, να σας πω, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Υπάρχουν οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιογράφοι. Προφανώς δεν τσουβαλιάζονται όλοι οι δημοσιογράφοι. Είναι αυτοί που πραγματικά επιτελούν το ρόλο τους στα πλαίσια μιας πλήρους αντικειμενικής ενημέρωσης και πληροφόρησης. Αλλά υπάρχουν και τα παπαγαλάκια. Και νομίζω ότι δεν λέω κάτι καινούριο. Και μάλιστα ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτοί κρυφοκαμάρι. Και συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που είναι πάντα σε διατεταγμένη υπηρεσία για να βγάλουν από τα απόνερα τις πολιτικές όλων των κομμάτων, των κυβερνητικών κομμάτων που διαχρονικά βλέπουμε στη χώρα μας. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούργιο. Όταν λοιπόν ο λαός υποφέρει, όταν είμαστε σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας, όταν οι μαθητές αγωνίζονται και λένε ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι καταλήψεις, θα πρέπει να υπάρξει αστυνομική παρέμβαση στα σχολεία κτλ. Και ακούγεται από δημοσιογράφους. Αυτός ο δημοσιογράφος επιτελεί ανεξάρτητη και αντικειμενική ενημέρωση και πληροφόρηση, ή είναι περισσαφέστατα θέση υπέρ της πολιτικής και της πρακτικής που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Άρα ορθά το βιντεάκι της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας καυτηριάζει αυτό το ζήτημα, θέλοντας να δείξει ότι όχι μόνο δεν υποκινούνται οι μαθητές, αλλά αντιθέτως, και μάλιστα όταν τους ζητάς να ψηφίσουν από τα 17 χρόνια, να έχουν το δικαίωμα και της άποψης, αλλά και του δικαιώματος να αγωνίζονται για τα αυτονόητα, γιατί αφορά και αυτονόν τη ζωή των γονιών τους, των παππούδων τους και των γιαγιάδων τους. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα δίκαιο και σωστό το βίντεο έτσι όπως παρουσιάστηκε. Μάλιστα. Κύριε Συνδικάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση και για όλα όσα μας είπατε.